Τουλάχιστον 6 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στη Μάνχη. Μέχρι στιγμής 49 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως οι πολιτικές που εφαρμόζονται ευνοούν τα κυκλώματα των δουλεμπόρων. Φορτώνουν τα σκάφη, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Στη Μάνχη έχουμε συνεχώς θανάτους. Χρειαζόμαστε ασφαλείς διόδους. Οι διακινητές έχουν δουλειά ακριβώς γιατί τα σύνορα μοιάζουν με φρούρια που στόχο έχουν την αποτροπή εισόδου αυτών των ανθρώπων. Από το 2018, πάνω από 100.000 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάνχη, παρά τη σκληρή στάση της Βρετανικής Συντηρητικής Κυβέρνησης στο ζήτημα της μετανάστευσης. Την περασμένη Πέμπτη, 755 άνθρωποι διέσχισαν το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα προς τις Βρετανικές ακτές.